Τύπου, της ομάδας των Θεοδόρων των Αντωνίου. Καλό μεσημέρι, Θεοδόρη. Καλό σας μεσημέρι. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει απογοήτευση από το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα. Έτσι, δύο λόγια, πώς είδατε εσείς το παιχνίδι? Εντάξει, πολύ. Νομίζω ότι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ακόμη πώς χάσαμε στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι πραγματικά αρκετά επώδυνο να παίζεις τόσο καλά της Ομόνιας και τελικά να χάνεις. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς άλλες φορές είσαι εσύ που κερδίζεις ενώ δεν είσαι καλύτερος, άλλες φορές σου συμβαίνει εσένα. Εντάξει, πρέπει να βρούμε τη δύναμη και θα τη βρούμε για να προχωρήσουμε. Θέλουμε σίγουρα να προκριθούμε στην επόμενη φάση του κυπέλλου και γι' αυτό ακριβώς το λόγο από το ερχόμενο Σάββατο θα ξεκινήσουμε δουλειά για τον αγώνα της Τετάρτης του Πάσχα. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν καταφέρατε να τελειώσετε τις φάσεις που βρήκατε. Σας προβληματίζει, φαντάζομαι, αυτό το γεγονός, έτσι? Εντάξει, προβληματιζόμαστε και για αυτό το πράγμα, προβληματιζόμαστε και για τα λάθη που έγιναν στα δύο γκολ που δεχθήκαμε. Αλλά το μήνυμα είναι ένα, ότι αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα τους στηρίξουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ξέρουμε ότι προσπαθούν πάρα πολύ. Είχαμε συνεχόμενα παιχνίδια πολύ, κάθε τρεις μέρες παίζαμε. Παίξαμε δύσκολα παιχνίδια με την ανόρθωση του Παπαδόπουλου, με το ΑΠΟΕΛ στο Κύπελλο, με την ΑΕΚ στο Τσίριο και χθες με την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ. Όλα αυτά τα παιχνίδια με δύο-τρεις μέρες ξεκούρασε. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν βαρυφορτωμένο το πρόγραμμα. Ναι, δεν προσπαθώ τώρα να δω δικαιολογίες. Δυστυχώς χθες κάναμε λάθη, τα πληρώσαμε, αλλά όλοι όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα, και οι προπονητές και οι συμποδοσφαιριστές, στηρίζουν τόσο τον Ρώμο όσο και τον Μητρέα. Οι δυο αυτοί ποδοσφαιριστές, ειδικά το τελευταίο διάστημα, είναι πάρα πολύ καλοί. Για τον Ρώμο πρέπει να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι πάρα πολύ καλός. Ήταν άτυχος στη φάση του πρώτου γκολ. Ενώ και ο Μητρέα είναι εντελώς διαφορετικός ποδοσφαιριστής από αυτός που βλέπουμε στα τελευταία τρία παιχνίδια, από τον Μητρέα που είχαμε δει στα πρώτα του 1-2 που έπαιξε. Οπότε, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι τέτοια λάθη δεν πρέπει να γίνονται, αλλά δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Είμαστε όλοι κοντά στους ποδοσφαιριστές. Θα προσπαθήσουμε, όπως έχω πει και προηγουμένως, να ξεκινήσουμε δουλειά εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης, γιατί για μας πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι και πρέπει να το κερδίσουμε για να είμαστε εμείς την κλήρωση της Πέμπτης. Με βάση το γεγονός ότι ο επαναληπτικός είναι ερχόμενη Τετάρτη, πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα των προπονησιών? Σήμερα και αύριο υπάρχει ρεπό σε όλη την ομάδα. Ρεπό και για να ξεκουραστούν σωματικά, αλλά περισσότερο για να περάσουν κάποιες στιγμές με την οικογένειά τους. Όλοι θα επιστρέψουμε στο γήπεδο προπονήσεων μεγάλο Σάββατο. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο ρεπό. Άρα θα γίνει κανονικά προπόνηση και την Κυριακή του Πάσχα. Βεβαίως, ναι. Πρέπει να πω ότι από το Σάββατο αρχίζει και η προπόληση των εισιτηρίων μας και να θυμίσω πολύ ότι είμαστε τιμωρημένοι σε αυτό το παιχνίδι. Στο κάτω διάστημα δεν θα έχουμε κόσμο. Οπότε έχει τυπωθεί ένας αριθμός εισιτηρίων. Ισχύουν τα εισιτήρια VIP και τα εισιτήρια Lion, οπότε ο αριθμός που έχει τυπωθεί δεν είναι μεγάλος. Θέλουμε τον κόσμο να είναι παρόν στο παιχνίδι της Τετάρτης, να σπρώξει την ομάδα για να πάρει την νίκη που θα σημαίνει και την πρόκριση. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεόδωρε. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε σένα, στην οικογένειά σου και σε όλους στο Ράδιο Πρώτο. Να είσαι καλά.